Συγγνώμη, πρέπει να το πω εγώ. Αυτό είναι ανάμεσα σε φίλους σύνθημα. Και ανθρώπους που υπάρχει ισχυρή αμοιβαία εκτίμηση. Νομίζω ότι μετά τη νέα σαφή εντολή που μας έδωσαν οι Έλληνες πολίτες, είναι η ώρα για τα έργα, είναι η ώρα όπου πρέπει οι στοχεύσεις της νέας ηγεσίας του Υπουργείου να είναι σαφείς, συγκεκριμένες και ελέγξιμες στο τέλος της ημέρας, εκ του αποτελέσματος εννοώ. Η καινούργια κυβέρνηση πήρε μια απόφαση να αναβαθμιστεί το Υπουργείο σε δύο θέματα αιχμής και γι' αυτό χαίρομαι ιδιαίτερα που σήμερα καλωσορίζουμε δύο υφυπουργούς στο Υπουργείο. Τα θέματα αιχμής είναι πολύ σαφή και συγκεκριμένα. Το ένα είναι η μεγάλη μάχη και η αναβάθμιση πρέπει να δοθεί στην βιομηχανική παραγωγή της χώρας. Αυτό είναι ένα μεγάλο στοίχημα. Υπενθυμίζω ότι η Ευρώπη έχει βάλει ως στόχο μέχρι το 2020 η βιομηχανική παραγωγή να ανακάμψει στο 20% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ. Αυτό συνεπάγεται πάρα πολλά πράγματα που πρέπει να γίνουν από τη δική μας πλευρά και η επαναφορά της βιομηχανίας στο Υπουργείο και αναβαθμισμένη με τον τρόπο που υπονόησα πριν είναι ένα μεγάλο στοίχημα για τη νέα κυβέρνηση. Πρέπει να γίνουν πολλά, πρέπει να γίνουν γρήγορα ως προς το τομέα αυτό, προκειμένου η βιομηχανία να αποτελέσει όντως βασικό πυλώνα της εξόδου της οικονομίας από την κρίση. Ο δεύτερος πυλώνας είναι εμφανής, αναφέρεται σε ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις, στα 20 δις στο νέο ΕΣΠΑ, συν ένα φάσμα χρηματοδοτικών επιλογών. Το ένα θέμα είναι η εξασφάλιση των πόρων. Το δεύτερο θέμα, όπως όλοι ξέρουμε, είναι να ξεπεράσουμε τις παθογένειες του παρελθόντος και οι πόροι να είναι χρήσιμοι, αποτελεσματικοί και να καταλήγουν εκεί για το σκοπό για τον οποίο σχεδιάζονται και υλοποιούνται. Με ιδιαίτερη χαρά, λοιπόν, καλωσορίζω δύο στελέχη πολιτικά στο Υπουργείο, τους δύο υφυπουργούς. Λοιπόν, αυτά ο κύριος